Εδώ λοιπόν μαζί μα ο Πρόεδρος Υπουργό τη Βουλευτή τη Νέα ο κ. Σταύρο Κέρδη. Καλώ ήρθατε. Μαζί μα και ο Βαγγέλη, φυσικά. Καλημέρα, αδελφό μα, ο κ. Παπαδημητρίου. Ναι. Να, θα έλεγα να ξεκινάγαμε μαζί, κύριε Πελεύρη, με τα γεγονότα τη Θεσσαλονίκη και τα όσα συνέβησαν. Και είχαμε και παρέμβαση δικαιοσύνη, είχαμε την ομοφοβική επίθεση στην πλατεία, είχαμε την επίθεση στον κύριο Κασελάκη, είχαμε την επίθεση στον αστυνομικό. Και όλα αυτά με απόλυτα τιμωρησία, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πήγαν μετά οι συλληφθέντε στη οι δικαιοσύνη, αφέθηκαν ελεύθεροι. Εδώ τι έχουμε τώρα, Κάτι προετοιμάζεται, Κάτι καινούργιο γεννιέται, Τι συμβαίνει εδώ. Ε, πρώτα απ' όλα, για να τα δούμε λίγο διαφορετικά, είναι οπωσδήποτε απαράδεκτη η επίθεση που γίνεται εναντίον των ανθρώπων <κυκ> λόγω τη επιλογή του και ε, εντελώ απρόκλητα. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι, από ό,τι φάνηκε από του συλλευτέ, μιλάμε κατά βάση για ανήλικα άτομα ή πολύ νεαρά άτομα. Μάλιστα. Αντίστοιχα, δεν το συζητάμε η επίθεση που γίνεται στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είναι και μια επίθεση κατά τη δημοκρατία. Πέρα από το προσωπικό το οποίο, ε, θέμα, το οποίο το επιτίθεται, επιτίθεται και σε έναν θεσμό. Όπω και εμένα, για να συμφωνήσω μαζί σα, μου φάνηκε τελείω αδικαιολόγητο το να γίνεται μια επίθεση. Προσέχετε, ο άλλο που έρχεται με το κράτο χτυπάει αστυνομικό τελείω αδιάφορα. Και οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία αναβάθμιση τη βία <coughs> την οποία βλέπουμε. Η αναβάθμιση αυτή δεν είναι μόνο ποσοτική, είναι ποιοτική. Παίρνει σε ένα βαθμό και πολιτικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά στοχοποίηση. Και οπωσδήποτε έχουν γίνει μεν οι παρεμβάσει στον ποινικό κώδικα που γίναν τώρα για πιο αυστηρή τιμωρία. Ε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση, αλλά μην υποτιμάμε το γεγονό και στα κοινωνικά του αίτια. Mm -hmm. Καλή είναι η καταστολή. Σε τι οφείλετε, λοιπόν. Να σα πω κάτι. Εγώ έχει θεωρώ ότι. Έχει να κάνει ειδικά... με την γενικότερη βία, έχει να κάνει με τη ρητορική μίσου που αναπτύχθηκε μετά το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Να σα πω, εγώ πιστεύω στοχοποίηση ατόμων λόγω επιλογή και γι' αυτό ακριβώ είχε προβλεφθεί και στο νόμο και υπήρχε. Είχαμε και πριν τον νόμο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι συνδέεται με την έννοια οπωσδήποτε στη συζήτηση του νόμου υπήρξε ένα έντονο δημόσιο διάλογο. Κατά την άποψή μου, θεσμικά έγινε σε πολύ ψύχρεμο βαθμό. Εγώ, όπω ξέρετε, είμαι από του ανθρώπου που δεν ψήφισα το νομοσχέδιο, αλλά θεωρώ ότι δεν υπήρξε ένταση. Ακόμα και από την επίσημη εκκλησία, η διαδικασία τη κλιμάκωση ήταν καθαρά σε επίπεδο συζήτηση. Δεν λέω εξαιρέσει στοχοποίηση βουλευτών οι οποίες υπήρξαν και είναι καταδικαστές. Άρα δεν το συνδέω. Συνδέω με μια ευρύτερη βία, που τη βλέπουμε. Πριν ένα μήνα, δύο μήνες εδώ, συζητούσαμε την οπαδική βία. Συζητάμε τη βία στα σχολεία. Ακούσαμε τώρα περιστατικό που yeah, ένα μαθητή είναι... τον χτύπησαν και τον ρίχνανε σε κάδο απορριμμάτων στο βόλιο. Εδώ γιατί βόλ. δεν έχουμε αντίδραση από την πολιτεία. Δηλαδή πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, συλληφθέντες για αυτό το βαρύ αδίκημα, ξυλοδαρμού και προπλαγισμού ανθρώπων και ομοφοβικών επιθέσεων Επειδή ήταν ανήλικοι οι καταβράσεις. Και οι ναι. έφυγαν. Táxi, για, γιατί, γιατί, γιατί για τα πλημελήματα κινείται μια διαδικασία που δεν έχει διαδικασίες προσωρινής κράτησης. Ναι. Και στα πλημελήματα, παρόλο που τώρα μπορεί λίγο να μας ξενίζει αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο σε πλημελήματα να πει θα κρατείτε κάποιο μέχρι να δικαστεί. Όμω, κύριε Οικονόμη, εγώ επιμένω σε αυτό. Τα θέματα και τη αστυνόμευση και το κομμάτι τη δικαιοσύνη. Βλέπετε, τώρα ξανά έχουμε αυστηρέ ποινέ. Είναι η μία πλευρά του νομίσματο. Η άλλη πλευρά του νομίσματο, που δεν πρέπει να την υποτιμούμε, είναι ότι πια έχουμε μία αξιακή κρίση, η οποία παρατηρείται και στη χώρα μα, αλλά και σε όλο το δυτικό κόσμο. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα είναι από ακούσματα που έχει νεολαία, από εκνευρισμό που έχει νεολαία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με και το έχω πει πολλέ φορέ, ότι φοβόμαστε να πούμε ότι υπάρχουν ακούσματα αυτή τη στιγμή στην νεολαία που προτρέπουν σε βία και θα ασχοληθούμε αν αύριο το πρωί βγει κάποιο σε ένα κανάλι και πει κάτι. Και όλη η νεολαία, εμένα η κόρη μου είναι 14 ετών, ακούει ε, στο σχολείο ένα μέρο τη τραπ μουσική που ουσιαστικά παραπέμπει σε ναρκωτικά, σε βία και κάνουμε ότι δεν το παρακολουθούμε. Άρα, Υπάρχει γενικώ μια κοινωνική ένταση. Το βλέπουμε στα σχολεία. Άκουσα και τον Υπουργό Παιδεία που είπε ότι θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Και καλή καταστολή, καλέ οι συλλήψει, καλέ οι ποινές, Αλλά αν δεν λύσουμε και το άλλο θέμα, απλώ ανακυκλώνουμε ναι, λάβα, έναν κύκλο βία. Ναι, αυτό ο κύκλο βία δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Πλευρί. Αλλά αυτό ο κύκλο βία από κάπου προέρχεται. Ξέρετε, ε, να συμφωνήσουμε όλοι. Ότι βεβαίω ο κύριο Κασελάκη και τα επιχειρηματικά του έπρεπε να τα είχε δηλώσει, αν και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει αυτό δέκα μέρε μετά την εκλογή του. Δηλαδή να βγει με τα παρουσία να πει: Έχω αυτέ τι εταιρείε, δώστε μου ένα εύλογο χρόνο, και εγώ τι μεταβιβάζω, θα είχε τελειώσει εκεί το ζήτημα. Α. Α, αλλά την ίδια στιγμή, αυτό συζητάγαμε και με τον Άκη στο διάλειμμα, την ίδια στιγμή. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην υγεία, έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αυτούς τους κύκλους βίας, έχουμε σοβαρά προβλήματα στην ακρίβεια. Θέλω να πω δηλαδή, ε, ε, το ξέρετε πολύ καλά από τη θητεία σας το Υπουργείο Υγείας. Έχω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν ένα και ένα μισό χρόνο να κάνουν εγχείρηση καρκίνου. Όχι εγχείρηση αμυγδαλών, δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους, δεν μπορούν να τα πάρουν, που είναι σοβαρά φάρμακα. Δηλαδή, τι αντιλαμβανόμαστε, αν έχω λεφτά ζω, αν δεν έχω λεφτά πεθενώ. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώ. Και να σα πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι με τα προβλήματα του Εθνικού Σύστημα Υγεία και στα φάρμακα όλε οι θεραπείε γίνονται και τα έκτακτα που είναι τα ογκολογικά που λέτε σε μεγάλο βαθμό γίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Βεβαίω υπάρχουν πάρα κύριε πολύ κύριε. μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι των τακτικών χειρουργιών. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο κομμάτι, κομμάτι υγεία. Εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη βία και αυτό που λέμε, γιατί προσέχτε, περάσαμε και τη φάση των μνημονίων όπου πραγματικά εκεί πέρα είχαμε μια καταπίεση κοινωνία και πολύ έντονα κοινωνικά φαινόμενα. Ναι, αλλά λέμε όλοι συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Υπουργέ. Δεν πιστεύω ότι συνδυέζεται με του οικονομικού παράγοντε. Συνομολογούμε, όλοι. Συνομολογούμε όλοι ότι υπάρχει ένα βουβό κλίμα. Αυτό λέμε. Το οποίο βουβό κλίμα στι δημοσκοπήσει δείχνει, για παράδειγμα, 77-80% ότι πάτε να κάνετε συγκάλυψη. Και αυτό δεν είναι κλίμα αντιπολιτευτικό. Είναι ενδεχομένω χειρότερο γιατί μπορεί να είναι ασυνείδητα πολιτικό και να κρύβει κινδύνου. Αλλά 80% τη κοινωνία να δηλώνει ότι πάτε για συγκάλυψη. Άρα και ξανά Εννοείται. Εννοείται. Οριζόντιο. Εδώ λοιπόν, και εγώ <χαι> να σα πω, καλό του τηλεθεατέ να δούνε το πόρισμα. Γιατί. Πολλοί από του ανθρώπου οι οποίοι αναφέρονται και λένε συγκάλυψη. Το σου λέει, πόρισμα το δικό σα. Ναι, 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 εγώ ναι. θέλω να το διαβάσω το πόρισμα. Και το πόρισμα μα έχει μια σειρά από λόγου για του οποίου φτάσαμε και σε αυτή την τραγωδία. Που έχει και εγκληματικέ συνέπειε και γι' αυτό ακριβώ η δικαιοσύνη έχει κατηγορούμενου. Αλλά από εκεί και πέρα το γεγονό ότι ερχόμαστε και λέμε ότι σε ποινικό επίπεδο, προσέχτε σε πολιτικό, γίνεται η ανάληψη ότι σε ποινικό επίπεδο στην παρούσα φάση, με τα στοιχεία τα οποία είχε εξεταστική επιτροπή, δεν θεωρεί ότι συνδέονται πολιτικά πρόσωπα. Με συγχωρείτε, ας διαβάσει κάποιο το πόρισμα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι Σας το επιχείρημα. Σα λένε ότι το... να προστατέψετε του πολιτικού. Ακούστε, ποιο είναι το επιχείρημα τη ποινική ευθύνη. Και εγώ θα το πω τώρα ω νομικό, με πολύ απλά λόγια να το καταλάβει κάποιο. <κυρίζει> Εδώ πέρα, στο ποινικό σκέλο, έχουμε έναν άνθρωπο, το συγκεκριμένο Στάθμάρχη. Ο οποίο προφανέστατα κάνει ένα εγκληματικό λάθο και από αυτό το εγκληματικό λάθο. Είναι προφυλακισμένο. είναι Μέσα αυτό. Είναι προφυλακισμένο. Λέμε το ποινικό. Δεν σα λέω το πολιτικό. Έρχονται και λένε κάποιοι, αν είχαν γίνει όλα τα συστήματα τα οποία έπρεπε, πιθανολογούμε με βαθμό βεβαιότητα ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Και άρα, <κυρίζει> αφού δεν θα μπορούσε να συμβεί, έχει ποινικέ ευθύνε και ο Υπουργό. Αυτό λένε με απλά λόγια. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμο, γιατί πρέπει να απλοποιούμε τα πράγματα. Σε ένα σημείο τη εθνική οδού που μπορεί να μην έχει Διαχωριστικό διάζωμα και κάποιο τρέχει με 200 χιλιόμετρα μεθυσμένο και προκαλεί ένα δυστύχημα. Ποινικά είναι αυτό υπεύθυνο, και τι λένε, ότι ποινικά θα πρέπει να είναι και ο υπουργό, γιατί δεν έχει πάρει τα μέτρα. Ε, δεν ε, είναι εγώ, προσέξτε. Δεν, δεν είναι αυτό απολύτω. Δεν θα δεν είναι. ο κόσμος Δεν είναι, είναι περιποιημένο παράδεισο. Και άλλο λέει ο κόσμο. Λέει ο κόσμο όμω ότι παιδιά με 57 νεκρούς μια τεράστια τραγωδία και μια σύμβαση η οποία δεν Στο... έχει γίνει και έπρεπε να έχει γίνει και να προβλέπει ασφαλεία, ασφαλιστικέ δικτύε, δεν μπορεί να μην απολογηθεί Μησο... πολιτικό πολιτικό πρόσωπο. Ό, ό, όχι, αυτό λέει ο Γι' κόσμος. αυτό διαχωρίζω, κύριε Παυλόπουλε, και το ποινικό να να αυτό πολιτικό σκέλο. Και σπουδή να τον καλύψετε. Να σα πω κάτι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πόρισμα του χάρη ότι έχουν ποινικέ ευθύνε για το δυστύχημα όλοι οι υπουργοί από το 2009. Δηλαδή ο κύριο Ραγκού, ο κύριο Βορύδη που ήταν τρει μήνε υπουργό στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Άρα, στου συγγενεί, που είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι που θέλουν την πολιτεία να του δώσουν απαντήσει, και εδώ πέρα ναι, έχουμε ευθύνη. Άμα δεν καταφέρουμε να πείσουμε του συγγενεί, σημαίνει ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση. Έχετε. Άρα, αλλά αυτό με την 717 το τονίζω. Ακόμα και για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίο αναφέρεται γιατί τον κατηγορεί η Ευρωπαία Εισαγγελέα, έχετε ακούσει. Ότι δεν κήρυξε έκπτωτο ναι, την εταιρεία. Ναι, ναι. Αν κήρυξε έκπτωτη την εταιρεία, θα έχει ολοκληρωθεί 717. Όχι, είναι Όχι. απάντηση. Ευχαριστώ. Άρα, αποσυνδέω δύο πράγματα. Το ένα είναι τη πολιτική ευθύνη που την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Νέα Δημοκρατία και λέω ότι πράγματι από τη στιγμή που στη δική μα θητεία για οποιονδήποτε λόγο έγινε ένα τέτοιο δυστύχημα, προφανώ υπάρχει αντικειμενική ευθύνη βεβαίως, βεβαίως. και του Υπουργού και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμω δεν συνιστά αναγκαστικά ποινική ευθύνη. και η δικαιοσύνη πλευρά. συνεχίζει την ερευνά Δεν τους. έχουμε άλλο χρόνο. πρέπει είμαστε. να κλείσουμε να μα πείτε μία κουβέντα. Σα παρακαλούμε και για τα επιχειρηματικά του κ. Κασελάκη. Τα ερωτήματα που τίθενται από την πλευρά σα τα έθεσε και ο Πρωθυπουργό χθε. Είπε ότι κουβαλάει το δικό του σταυρό πια. Ναι, Ανεβαίνει ο πω, λογοθά, δηλαδή. Θα, θα, τι σημαίνει αυτό. Θα σα το πω τάξα. Πρώτα απ' όλα, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ αυστηρό νόμο, απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε εταιρεία βουλευτή ή αρχηγό κόμματο που εκπροσωπείται στη Βουλή. Ο κύριος Κασελάκης έχει ομολογήσει ότι αρχικά υπάρχει ένα δίκημα, δηλαδή έχει κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματο. Εγώ περιμένω τον κύριο Κασελάκη πριν την κατάθεση υποθενέσχεση να βγει και να πει ακριβώ τι έχει. Είμαι έτοιμο να σα πω να τον πιστέψω κιόλα και να πει, παιδιά, εγώ ήρθα από την Αμερική. Το αν υπάρχει τέτοιο νόμο, θέλω ένα εύλογο χρονικό διάστημα να κάνω τι μεταβάσει. Αλλά το να μα πει τι ακριβώ εταιρείε έχει, γιατί είναι σημαντικό. Διότι ο κύριο Κασελάκη δεν είναι μόνο πια ένα ιδιώτη. Από τα χρήματα αυτών των εταιρεών έδωσε ένα ποσό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Άρα αυτή τη στιγμή σας ρωτώ, εάν έρθει ένα ποσό στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλετε να ξέρετε την ακρίβη του πορεία. Ο, ο κύριος Ξέρουμε. Κασεράκης λοιπόν μπορεί Ξέρουμε. να λύξει το πρόβλημα ως εξή. Σήμερα να βγει και να πει, αυτές είναι οι εταιρείε μου... Αυτή είναι η δραστηριότητά του. Ναι. Κρίνεται με. Θα το κάνει όταν ναι, ναι, έρθει το πόθεν έσχες. Μα όταν έρθει το πόθεν, ναι, ναι. Ναι, το πόθεν έσχες, ναι. Ναι. Το πόθεν έσχες, άμα έχει μεταβιβάσει τι εταιρείε, στο πόθεν έσχες, δεν θα μνημονεύονται αυτέ οι εταιρείε. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε τώρα εγώ γιατί εγκαλώ τον κύριο Κασελάκη. Πολύ απλά. Mm -hmm. Τον Ιούνιο, αν κάνει ποθενέσχεση και τα έχει μεταβιβάσει. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Δεν θα φαίνεται τίποτα από αυτέ τι εταιρείε. Άρα πώ θα τον κρίνουμε εμεί. Γιατί αυτοπολι... σήμερα δεν βγαίνει να πει ποιε είναι ακριβώ οι εταιρείε. Με καθαρό ουρανό, σα δεν φοβάται. Αλλά αυτή τη στιγμή το θεωρείτε λογικό ο κύριο Φάμελο να έχει δώσει τα πάντα επειδή είναι βουλευτή. Ο κύριο Φάμελο αυτή τη δεν μπορεί να κρύψει τίποτα, έχει τα πάντα. Και ο πρόεδρος που ελέγχει τον κύριο Φάμελο mm. Να μην ξέρουμε ποιε εταιρείε έχει σήμερα που μιλάμε Νομικό Μας... θέμα υπάρχει γιατί, τα ο γιατί ο κύριος Γιωργιάδης ο... Προθές που ήταν εδώ Μίλησε ακόμη και για δεχόμενα ο... κακουργήματα. Ο, νο... ο... ο νόμος <στα> <στα> λέει Ότι σε περίπτωση που ε, Αρχηγός πολιτικού κόμματος Που είναι στη Βουλή Ή συγγενής του πρώτου βαθμού Έχει εταιρεία στην Αλλοδαπή Όχι offshore, εταιρεία στην ε Αλλοδαπή Συνιστά ποινικό αδίκημα. Πλημέλημα είναι αν έχει κάποιε παράνομε δραστηριότητε, μπορεί να είναι κακούριμα. Αλλά η βασική του ποινή είναι πλημέλημα. Ο κ. Κασελάκη. Δηλαδή, παρα... Θα γίνει δικαστήριο. Θα γίνει δική. Τώρα ρωτάω Ακούστε, και για τι νομικέ υπάρχει έννοια που Αν θέλετε τη διαδικασία, γιατί τυχαίνει να είμαι και μέλο τη Επιτροπή Πόθεν Έσχε. Εάν τυχόν ο κύριο Κασελάκη φανεί ότι έχει αυτή την εταιρεία, θα έρθει στην Επιτροπή Πόθεν Έσχε αρχικά mm. να δοθούν εξηγήσει, εάν και εφόσον έχει παραβιάσει τον νόμο και αν η Επιτροπή Πόθεν Έσχε κρίνει ότι υπάρχει παραβίαση του νόμου, το διαβάζει απευθεία στην εισαγγελία. Αλλά και η ίδια η εισαγγελία μπορεί να κινηθεί. Ο κύριο Κασελάκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή σε αυτά τα οποία λέω. Μπορεί, επειδή ήρθα από την Αμερική, να μην ξέρει τι γίνεται. Όσοι εκεί, εγώ θα τον άκουγα. Και να έλεγε θα κάνουμε τι μεταβάσει. Γιατί όμω δεν μα λέει σήμερα ποιε εταιρείε έχει και αν εμπίπτουν στο νόμο σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να μεταβαστεί από τη μία ώρα στην άλλη, θα τι μεταβάσει. Επομένω, εσεί θα συνεχίσετε αυτή τρόπο. την πίεση, αυτό καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Να σα πω κάτι, όταν μεταφέρονται χρήματα μέσα σε ένα κόμμα, θεωρώ κάτι παράλογο. Δηλαδή, να σα πω κάτι και το κλείνουμε, αν θέλετε. Το κλείνουμε εδώ, ναι, βέβαια. Από Να πάμε σε διάλειμμα. Εσά δεν σα ενδιαφέρει, όχι γενικό και ορίστο, είμαι πλούσιο, έβγαλα λεφτά στην Αμερική. Τι δουλειά κάνει. Mm -hmm. Όλου ενδιαφέρει. Αυτή είναι Υπά. η δουλειά μου. Μα όλου ενδιαφέρει. Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Πλεύρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε. Καλημέρα.